Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε να τα κάνουμε όλα λαμπόγιαλο. Λοιπόν, παίζουμε στο PlayStation 5. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο όταν το έπαιξα δεν του είχα δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και έχει να κάνει πολύ με την ρεαλιστικότητα στα οχήματα τα οποία έχει και πώς αυτά συγκρούονται και το κάνει πάρα πολύ διασκεδαστικό. Λοιπόν, για να πάρετε και εσείς μια ιδέα, λοιπόν. Φυσικά έχει και online το παιχνίδι που εκεί πέρα να δείτε και εκεί είναι η full διασκέδαση. Λοιπόν, έχει και αγώνες κανονικούς, αλλά έχει και το συγκεκριμένο mode το οποίο τα σπάει, απλά τα σπάει και με τις δυνατότητες που δίνει το DualSense το κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω γιατί όταν συγκρούνται τα αυτοκίνητα και υπολειτουργούν ουσιαστικά τότε σκανδάλι. Παλεύετε, ας πούμε, για να την πατήσετε, για να προχωρήσει και να τσουλήσει το όχημα. Λοιπόν, έχω βγάλει τον ήχο του παιχνιδιού για να μην φάμε κάποιο copyright. Πάμε να παίξουμε, να δείτε τι σας λέω. Λοιπόν, αυτά είναι τα οχήματα. Μπορούμε φυσικά να κάνουμε και upgrade πάνω στο όχημά μας. Λοιπόν, είναι 23 αντίπαλοι, πρέπει να βγούμε πρώτοι, δηλαδή να καταστρέψουμε όσα περισσότερα οχήματα μπορούμε. Λοιπόν, όπα, όμορφα, ήδη έχω φάει πολύ μεγάλο damage όπως μπορείτε να δείτε. Πάει, τον καταστρέψαμε τον έναν. Κάτω αριστερά βλέπετε το damage που έχω φάει. Μου μένει ακόμα 27 health, ας το πούμε και έτσι. 26. Πέφτουμε σιγά σιγά. Κανονικά πριν μπω στο match έπρεπε να κάνω κάποιο upgrade στο όχημα, ώστε να είναι ακόμα πιο σκληροπυρηνικό και να αντέχει το ξύλο. Μας έχει φάει τον προφυλακτήρα πολύ. Έχουμε ήδη αρχίσει και πιάνουμε φωτιά. Είμαστε σε critical damage. Δηλαδή με ένα χτύπημα ακόμα νομίζω ότι θα βγούμε άχρηστοι. Όχο, ξεκόλα. 7%. Ή αυγά ή πουλιά, πάμε να φάμε αυτόν. Και τρακάραμε. Βγήκαμε off. Βγήκαμε 7η, δεν πειράζει. Πήραμε τους πόντους που θέλαμε. Λοιπόν, και πάμε να σας δείξω και κάποια άλλα ωραία ενδιαφέρον πραγματάκια που έχει. Δεν το έχω τερματίσει ακόμα το παιχνίδι. Λοιπόν, είπαμε, εμείς παίζουμε στο career mode, το οποίο το έχω φτάσει μέχρι pro international. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. Τι να σας δείξω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έναν αγώνα. Αλλά όχι τυπικό αγώνα. Εδώ πέρα είμαστε. Λοιπόν, κοιτάξτε τι άλλο θα κάνουμε τώρα. Έχουμε το τρίκυκλο. Είναι σαν και αυτό που μοιάζει ο αντίπαλος του Mr. Bean, όσοι ξέρετε, ξέρετε. Λοιπόν, και όλοι οι αντίπαλοι μας τώρα παίζουν με λεωφορεία και εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να βγούμε πρώτοι. Και εννοείται ότι έτσι και μας τρακάρει τώρα ένα λεωφορείο τέτοιο, μας έχει βγάλει άχρηστους κυριολεκτικά, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, επίσης, όμορφα. Πόσοι γλιτώσαμε έτσι. Με κλείνουνε. Εντάξει, δεν φάγαμε μεγάλο damage. Επίσης, το gameplay του εδώ πέρα, γιατί κάθε όχημα έχει και διαφορετικό gameplay, πρέπει να προσέχουμε γιατί μιλάμε για τρίκυκλο. Οπότε στις στροφές είναι λίγο επικίνδυνο. Είμαστε δεύτεροι. Αν προσπεράσουμε και τον πρώτο τώρα, νομίζω δεν θα έχουμε μετά φόβο. Όχι, θα έχουμε φόβο, ναι. Γιατί πίστα είναι στρογγυλή. Οπότε σε κάθε γύρο. Έχει πάρει και upgrade να πούμε και για το PlayStation 5 με 4K αναλύσεις. Εντάξει, το έχω.
Κάνουμε και τη χειροφρενιά μας. Βλέπω η δεξιά πλευρά μας την έχουν φάει. Αλλά εντάξει, να ξεφύγω εγώ και κάντε ό,τι θέλετε εσείς πίσω. Δυστυχώς δεν έχει άλλες κάμερες στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχει μέσα στον οδηγό. Είναι αυτή, τέρμα. Άλλη κάμερα μην ψάχνετε να βρείτε. Αν δεν σας βολεύει, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, μας λένε οι developers. Ακόμα, τουλάχιστον με κάποιο update ίσως και το φτιάξουνε. Αλλά έχω περάσει ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν 6 γύροι. Δεν πιστεύω τώρα να γίνει κάτι στο τέλος. Όπα. Μη φέρουμε τούμπα. Εντάξει. Και εδώ τερματίσαμε. Πανέμορφα. Παιδιά, είναι πολύ, πολύ διασκεδαστικό το... Μπορεί να μην το βλέπετε εσείς στο βίντεο, αλλά έτσι και το παίξετε δεν θα ξεκολλάτε. Να πούμε ότι μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αυτοκίνητα, όπως είπαμε, να κάνετε upgrade, customization, χρώματα, αξεσουάρ, γιατί έχει και αξεσουάρ. Λοιπόν, τι άλλο να παίξουμε. Πάμε σε ένα λίγο πιο δύσκολο. Πάμε στο Pro International που δεν τα έχω βγάλει. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε αυτό. Να γελάσουμε, μιας και δεν το έχω βγάλει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω πάλι η πίστα είναι λίγο περίεργη. Δεν είναι στρογγυλή. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς θα παίξουμε. Θα παίξουμε με αυτά τα οχήματα. Γιατί? Φύγαμε. Δεν την έχω βγάλει την πίστα, είναι η αλήθεια. Σας δίνει και κάποια challenge που αν τα πραγματοποιήσετε παίρνετε περισσότερα XP και περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να φρενάρουμε, ναι. Θυμήθηκα, δεν είναι στρογγυλή πίστα. Και πρέπει ουσιαστικά... Με γύρισε. Και ουσιαστικά θα πρέπει να πάμε και αντίθετα. Κοιτάξτε τι γίνεται, παιδιά, μάχη. Κυριολεκτικά. Είμαστε 7. Από damage καλά πάμε. Οπότε θα μπορούμε να γλεντήσουμε. Δηλαδή, αντίο. Κάτι του κάναμε. Με τα μπούνια μπαίνω. Πάρτο. Εδώ, πάρτο. Είπαμε 6 γύρι είναι, έτσι. Ωραία. Και έχουμε φτάσει 37% damage. Δεν το περίμενα. Έλα, ξεκόλα, έλα. Κόλλησε, παιδιά, κόλλησε. Έλα, επιτέλους. Φτάσαμε 16η. Wow. 28 damage, Και δεν έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο, ναι. Δεν νομίζω να αντέξω. Έπρεπε να ήμουν λίγο πιο προσεκτικό, να μην την είχα δει τόσο. Ναι, και έχουμε critical damage που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο 20%. Και όπου να είναι, όποιος μας τη δώσει τώρα. Έλα, στρίψε. Πω, δεν πάει βήμα. Να, 5%, ωραία, τέλεια. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει το αμάξι. Κοιτάξτε. Δεν έχω μία ρόδα. Και δεν έβλεπα με την κάμερα. Ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε τι μου κάνανε. Όχι. Δεν θα ολοκληρώσω καν τον αγώνα. Με μία ρόδα πάω. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να στρίψω τώρα. Δεν μπορώ, όχι. Ναι. Έχει σκληρύνει και η σκανδάλη. Οπότε... Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Όχι. Δεν μπορώ να κουνηθώ καθόλου. Τίποτα. Θα το στείλω τώρα, γιατί έτσι δεν βγάζουμε τον αγώνα. Οπότε, αν μπορούμε να πάρουμε κάποιον μαζί μας,
με μια σύγκρουση και να το βγάλω και αυτόν άχρηστο. Οχ, οχ, δεν στρίβει, δεν στρίβει, δεν στρίβει. Δεν στρίβει. Και έπεσα πάνω στο φρακαρισμένο όχημα. Οπότε DNF φάγαμε, δεν ολοκληρώσαμε τον αγώνα. Και το αμάξι μας είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε. Βγήκε τελείως άχρηστο. Λοιπόν, κάπου εδώ λέω να κλείσω το βίντεο. Πήρατε πάνω κάτω μια μικρή γεύση, αν κάτσετε και ασχοληθείτε με το παιχνίδι. Όπως είπαμε, πολύ διασκεδαστικό, πολύ ρεαλιστικό. Έχει πολύ ωραία φύζικη στο παιχνίδι και ειδικά όταν τρακαράς και σου το βγάζουν άχρηστο και προσπαθείς και δίνεις μάχη, με τον controller το έχουν κάνει φανταστικό. Οπότε αξίζει να του δώσετε την προσοχή σας, γι' αυτό και ανεβάζω το συγκεκριμένο παιχνίδι και το κάνω gameplay για να το δείτε κι εσείς, μήπως το έχετε χάσει. Τώρα, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, αν δεν σας άρεσε ένα dislike, προφανώς, σχόλια από κάτω για να σας λύσω κάποια απορία αν έχετε ή αν έχετε παίξει το παιχνίδι πώς σας φάνηκε σας, γιατί πολλά σαρδάμ. Επίσης, να κάνετε και ένα like σελίδα μας στο Facebook στους άχαστους, όπου εκεί πέρα ανεβάζουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο για το πότε θα σκάσει καινούριο βίντεο, τη μέρα και τη ώρα. Οπότε καλό είναι να κάνετε και ένα like, καμπανάκι. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Γραφούλα το πάμε, ναι σίγουρα. Και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας.